για τρεις δεκαετίες εντός των τυχών, με μια διαδρομή που περιείχε όλα τα αξιώματα, αυτό λοιπόν που απουσιάζει δραματικά είναι η συνεννόηση. Υπάρχει ένας εσωτερικός εγωισμός απίστευτος, υπάρχουν τείχοι που πρέπει να πέσουν. Για παράδειγμα, ο καπετάνιος έκανε 20 χρόνια για αυτή τη θαυμαστή επένδυση. Έπεσε από τείχο σε τείχο. Το διάσμα λοιπόν φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις δυνάμεις της χώρας. Θέλω εκ προημίου να σας πω ότι διαφωνώ ριζικά με αυτούς που πιστεύουν, αυτοί που είναι με το κράτος και αυτοί που δεν είναι με το κράτος. Τα δημόσια αγαθά είναι υπόθεση υπεράσπισης του καθενός μας. Συγκρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ. Και επειδή αυτό, όπως σας είπα, είναι στο γενετικό υλικό του σωματείου από τη γέννησή του, άρχισε να οικοδομεί σιγά σιγά, και θα πω μια ορολογία τώρα που δεν είναι δικιά μου, είναι της φίλης μου της Άσπας της Λεωβίνου, πιο επιτυχής που έχω ακούσει, μια κοινωνική συμμαχία, η οποία ήταν φυσικό να ξεκίνησε από την οικογένεια των αρχαιολόγων, όλη την κοινότητα, αρχαιολόγους, αναστηλωτές, συντηρητές, όλη την κοινότητα, αυτή η θαυμαστή κοινότητα των αρχαιολόγων, να επεκταθεί μετά στον χώρο των διανομμένων, των δημιουργών, που καλούνται να δώσουν σάρκα και οστά στα μνημεία της χώρας μας και επαναβίωσή τους. Συνέχισε με τις πόλεις, τις περιφέρειες, τους πολίτες, τους συλλόγους. Αλλά σε ό,τι λείπει, το επιχειρήν και η επιχειρηματική κοινότητα είναι λείψο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαστε ευτυχείς, γιατί είναι σήμερα σε αυτό το τραπέζι όλοι αυτοί οι σύμμαχοι που σας περιέγραψα, με προεξάρχοντα όμως το ρόλο που δίνει πνοή, που δίνει σάρκα, που δίνει πλούτο σε αυτή τη χώρα. Πολλές φορές έχω κάνει αυτοκριτική στα πρώτα χρόνια της δημόσιας διαδρομής μου. Ήμουν και εγώ από εκείνους που ενοχοποίησαν την επιχειρηματικότητα. Και όχι μόνο την ενοχοποίησαμε ως πολιτικό σύστημα σε όλο τον κύκλο το μεταπολιτευτικό, αλλά τη στείλαμε στο πλήρωμα το εξώτερο. Όλο το κομμάτι, το λαμπερό, το εμπορεύσιμο, το ανταγωνιστικό της οικονομίας μας. Η φιλοδοξία μας είναι να αθροίσουμε με έναν τρόπο δημιουργικό όλες τις δυνάμεις που διαθέτει αυτή η χώρα. Όλες τις δυνάμεις. Ό,τι μπορεί να δώσει ο κανένας. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στο διάζω. Για να μπορέσουμε οικοδομώντας αυτή τη μεγάλη συμμαχία, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς της πατρίδας μας. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, γιατί από παιδί μελετάω το φαινόμενο του δημόσιου χώρου. Ο κρατισμός κατέστρεψε και τα κινήματα πολιτών στο μεταπολιτευτικό κύκλο. Οι θεωρητικοί λένε ότι όταν υπάρχει κρίση εμφανίζεται το φαινόμενο του εκκρεμούς. Δηλαδή από τη μια μεριά στα κινήματα πολιτών είδαμε μια ιδιότυπη διαπλοκή, δηλαδή ιδρύονταν και άπαναν το χέρι στο κράτος, κυρίως στα κοινωνικά κινήματα, και από την άλλη μεριά πήγαιναν στο άλλο άκρο του φάσματος, στον ακτιβισμό. Εμείς από την αρχή δεν είχαμε κανένα κόμπλεξ. Είπαμε υπάρχουμε για την πατρίδα. Φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε ποσοτικά και ποιοτικά τις επιδόσεις του κράτους. Και πήραμε δύο στρατηγικές αποφάσεις στο ξεκίνημά μας. Η πρώτη ήταν ποτέ λεφτά από το κράτος. Αν μια τόσο μεγάλη ιδέα για την ανάδειξη των μνημείων και το στρατηγικό τους ρόλο στην αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην κοινότητα και στην κοινωνία των πολιτών, δεν έχει νόημα να υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δουλειά συστηματικά και η άλλη απόφαση που πήραμε και επίσης απεδείχθη μια απόφαση πολύ συμβολική και ουσιαστική είναι ότι δεν θα έχουμε ποτέ επαφές με τις πιστώσεις της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γιατί θέλουμε και εκεί να ενισχύσουμε το ρόλο της χώρας μας και κυρίως το ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού. Εμείς θα προετοιμάζουμε πράγματα που μας καλεί η κοινωνία και κυρίως οι θεσμοί της χώρας και προερχόντως η κυβέρνηση, η περιφερειακή και η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς πάντα θα ανταποκρινόμαστε όπως το κάνουμε. Και σήμερα ξέρετε, λες και ήταν κάτι που το είχαμε σχεδιάσει. Συνέβη τη βδομάδα που μας πέρασε κάτι συγκινητικό, κυρίες και κύριοι. Είχαμε τα δύο πρώτα
προγράμματα πολιτισμού είχαμε την πρώτη ένταξη στο ΕΣΠΑ. Τα πρώτα της χώρας, έτσι. Μιλάμε για διαδρομή της Υπήρου και μιλάμε για, για το θέατρο των Γιτάνων με 1.200.000 και τη Δοδόνη με 950.000, αν θυμάμαι καλά. Μετά ο κύριος Στράτος Ιωάννου, που είναι εδώ, θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Και μάλιστα, εχθές είχαμε και ένα άλλο γεγονός, έτσι πολύ χαρμόσυνο για μας. Το Ίδρυμα Νιάρχος μας ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την πρόταση χορηγίας για το Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης για τη μελέτη του προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Σας δείχνει, λέει, τον τρόπο με τον οποίο εμείς προσφέρουμε στην πατρίδα αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα της Υπήρου. Εμείς φροντίζουμε με τους συμμάχους μας να είμαστε παρόντες όπου μας χρειάζεται το κράτος για να ποιούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο προβλήματα και να κάνουμε πιο δημιουργική και καλύτερη τη δουλειά του κράτους μας. Σήμερα η συζήτηση, που δεν θέλουμε να είναι μια κοινότυπη συζήτηση, θα εξελιχθεί με βάση τρία ερωτήματα που σας έχουμε στείλει με την επιστολή. Τα λέω πολύ επιγραμματικά. Το πρώτο ερώτημα είναι, εμείς το διάζωμα και εσείς οι σύμμαχοί μας, που είσαστε ο ανθρώπων της επιχειρηματικότητας της χώρας, τι άραγε μπορούμε να κάνουμε ως οικογένεια για την ανάδειξη του μνημείου. Και έχουμε κάποια πρώτα δείγματα γραφής που θα τα μοιραστούμε σήμερα και από τη δική μας πλευρά και από τη δική σας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι πώς μπορεί να εμπλακεί ο επιχειρηματικός κόσμος στα μείζωνα προγράμματα του πολιτισμού. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα έχουμε τυφλές χορηγίες που δεν αποδίδουν. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν ένα σχέδιο που έχει το διάζωμα προτείνει κυρίως στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά έχει μια διαβούλευση όλη τη χώρα με περιφερειάρχες, με δημάρχους, με κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις. Και το τρίτο θέμα είναι πώς μαζί ανοίγουμε νέες λεωφόρους και χτίζουμε γέφυρες για αυτό το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει στη χώρα μας, δηλαδή τις συνέργειες, οι οποίες μόνο κέρδη φέρουν σε όλοι μας. Όλοι όπως είμαστε τώρα, σε ένα τραπέζι γύρω-γύρω, να συνεργαστούμε για ένα σκοπό. Λοιπόν, μετά από αυτήν την εισαγωγή, θέλω να γνωρίζετε ότι σήμερα μας φιλοξενεί ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Ο Αχιλλέας ήταν ο πρώτος χορηγός του σωματείου. Έχουμε μια σχέση οικογενειακή. Είχα και μια σχέση πολύ ουσιαστική με τον καπετάνιο. Και τον νοσταλγώ πολύ πυκνά, δεν είναι σχήμα λόγω αυτό. Ο Αχιλλέας μας προσφέρει τη φιλοξενία, μας προσέφερε και το γεύμα του μεσημεριανού, για να ξέρετε. Αχιλλέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε παρακαλώ να κάνεις ένα χαιρετισμό στους φίλους μας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέρο. Είναι χαρά μας, τιμή μας και υποχρέωσή μας να βοηθάμε αυτή την προσπάθεια που, όπως είπατε και εσείς, έχει ξεκινήσει αυτή η σχέση πολλά χρόνια από τον καπετάνιο και πάντα μας έχει αφισταθεί η κατάρα αυτά που πρέπει να πραξίσουν όσο μπορούμε και εμείς να βοηθάμε, γιατί για καλό λόγο μας. Γιατί και εμείς αυτό που κάνετε για την περιοχή βοηθάει και εμάς. Η Κώστα Ναβαρή είναι και ένας προορισμός ο οποίος στηρίζεται βασικά στην ανάπτυξη και στην επιτυχία ολόκληρης περιοχής. Άρα, άμα πάμε καλά όλοι, πάμε καλά κι εμείς. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη χαρά να φέρουμε κοντά μας στη Μεσσηνία. Ο καιρός νομίζω τον προγραμματίσατε τέλεια, αλλά και αυτό το κάνατε εξαιρετικά. Να συγχαρώ κι εγώ το διάζωμα και όλους τους συνεργάτες τους για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και να ευχαριστήσω κι εγώ όλους τους συνεργάτες σας και όλους τους ανθρώπους που σας βοηθάνε, γιατί όπως είπα και πριν, βοηθάνε και εμάς και όλη την πατρίδα μας. Θα ήθελα να μου την άδειά σας να αναφερθώ ειδικά σε κάποιον άνθρωπο που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, όχι που έχει βοηθήσει πολύ το διάζωμα και εσάς, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω μαζί μου σήμερα εδώ και ήταν πολύ φίλη του καπετάνου και ξέρετε στην Ελλάδα υπάρχει μια διαφορά σε άλλες χώρες. Για να κάνεις κάτι, μπορείς να κάνεις θέση, αρκεί να μεταπαγορεύει νόμος. Στην Ελλάδα, να κάνεις κάτι, πρέπει να το προβλέπει νόμος. Αυτό είναι τεράστια διαφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε εμείς μια πρόταση που ήταν σε διαφορετικούς δήμους, με ποτάμια, με πολλά ξενοδοχεία, με σαν προορισμό, ενδιασμό, έπρεπε να γίνει ένα θεσμικό πλαίσιο που να μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό λοιπόν λέγεται Πότα. Περιοχή ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Η νονά λοιπόν της Πότα, η μαμά της Πότα, η κυρία Αλεξάνδρα Χατζηνικολάου, είναι σήμερα εδώ μαζί μας και ήθελα και εγώ να την ευχαριστήσω γιατί χάρηκα σε αυτήν τη σήμερα εδώ πέρα και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ.
και ως πρόεδρος του ΟΑΤ τώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που διαλέξατε δικό σας να βρεθείτε και όπως είπα και πάλι με χαρά μας, τιμή και μοχλώση μας να βοηθάμε και εδώ και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αχιλέ.